Επίσης είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που έρχονται στην υπόθεση με το κοριτσάκι στη Νέα Σμύρνη από το ίδρυμα. Το κοριτσάκι λοιπόν, η 14χρονη, μίλησε στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΤΑΡ και στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, οι συγκεκριμένοι που εξέδιδαν το ανήλικο κορίτσι, την εξέδιδαν για 100 ευρώ σε κάποιο ξενοδοχείο των Αθηνών, κυρίως σε κεντρικά ξενοδοχεία των Αθηνών. Και μάλιστα είπε το κοριτσάκι ότι θα με βάζανε και σε site με ψεύτικη ηλικία 18 ετών, ώστε έτσι να προσελκύουν πελάτες. Εγώ απορώ και λέω. Ο εισαγγελέας ακόμα δεν έχει, από ό,τι έχουμε μάθει, δεν έχει φωνάξει τους υπευθύνους του Ιδρύματος. Δεν έχουμε ακούσει προς το παρόν κάτι τέτοιο. Να έχουν κληθεί για να δώσουν όχι εξηγήσεις, για να διερευνηθούν και αυτοί ως ένοχοι για παραμέληση ανηλίκου. Όλοι πάλι του Ιδρύματος δεν θα έπρεπε να είχαν καλυστεί την εισαγγελία. Στο ξενοδοχείο. Κάνει μεγάλη εντύπωση. Είναι πολύ... Βεβαίως. Στο ξενοδοχείο που πήγαιναν, το παιδάκι δεν θα έπρεπε να κληθεί. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. Και οι υπάλληλοι του εκεί που βλέπαν ένα 14χρονο παιδάκι με όλους αυτούς τους ανώμαλους παιδεραστές μέσα στο ξενοδοχείο. Δεν θα έπρεπε να κληθούν και εκείνοι. Δεν έχουν ευθύνη και εκείνοι που έβλεπαν, κάλυπταν και άφηναν να δρά το κύκλωμα των μαστροπών παιδεραστών ανενόχλητο. Αυτό το ίδρυμα, γιατί δεν έχουν κληθεί ακόμα. Γιατί δεν έχουν κληθεί ακόμα αυτό το ίδρυμα, ρωτώ. Ρωτώ. Ως κατηγορούμενοι να κληθούν. Για παραμέληση ανηλίκου. Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό η 14χρονη Φίλιππε. Αν μου επιτρέπετε, ότι οι μαστροποί της είχαν πει ότι έχουν μια ιστοσελίδα που είχαν κορίτσια και πληρώνονται από αυτό. Που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και άλλα κοριτσάκια και να έχουν εκμεταλλευτεί από και αυτό επίσης, το κύκλωμα. Να πούμε άρα κάτι άλλο. Για ένα κύκλωμα. Για τεράστιο κύκλωμα από ό,τι φαίνεται. Και δεν ξέρουμε τώρα αν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος έχουν συλληφθεί και όχι μόνο αυτοί οι τρεις, γιατί φαίνονται παραπάνω. Όπως επίσης τα παιδάκια τα συγκεκριμένα, κάποια παιδάκια από το συγκεκριμένο ίδρυμα, ενώ πήγαιναν στο σχολείο, το σχολείο διακόπτηκε έτσι χωρίς εξηγήσεις. Που είναι υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών μέχρι και τρίτη γυμνασίου. Πώς τα μικρά παιδάκια τα έκοβαν από το γυμνάσιο και δεν ενδιαφερόντουσαν για το τι γίνεται. Είναι πολλά τα ερωτηματικά και θα πρέπει να παρέμβει η δικαιοσύνη εδώ και τώρα. Μένουμε εδώ.